Λοιπόν, πώς βλέπετε, παιδιά, το Blue Star 6,5 ώρα κατέπλεψε εδώ με 1352 μετανάστες πρόσφυγες. Αυτή τη στιγμή περνώντας πίνουν ένα τσαγάκι να ζεσταθούν. Είναι εθελοντές από Ρουμανία, από Ιταλία. Είναι ξένοι άνθρωποι εδώ που μοιράζουν το τσάι. Ναι. Mm-hmm. Και συνέχεια θα περάσουν 50 μέτρα πιο κάτω. Θα πάμε με τη βοήθεια του Κουβάρη να δείτε πάλι μέσα την αίθουσα. Όπου εκεί, αφού ξεκουραστούν λιγάκι, θα γίνει διαλογή σήμερα, θα γίνει διαχωρισμός, αλλά άγνωστο αν θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε στα σύνορα. Όσοι βέβαια επιτρέπεται και διαθέτουν τα έγγραφα. Να πούμε ότι από χθες οι περισσότεροι πήγαν σε ξενοδοχεία. Άλλοι κοιμηθήκαν εδώ στους τρεις σταθμούς επιβατών που διαθέτει ο ΟΛΠ. Και άλλοι πήγαν από πλατεία Βικτωρίας, προσπάθησαν να φύγουν για κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Αυτό, μα αυτό είναι το πάθος αυτών των ανθρώπων. Να μπορέσουν πραγματικά να φύγουν από την Ελλάδα όπως και όπως και να πάνε κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Ακριβώς, αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν θέλω να μείνω εδώ. Πολλά μωρά, ρε παιδί μου. Όπου κοιτάξεις, γεμάτος ο τόπος με μικρά. Ναι. Χαμός. Μικρά παιδιά. Ναι. Έχουν από 3-4 ο καθένας. Κάθε οικογένεια. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Να σώσουν τα παιδιά. Νέοι, βλέπετε εδώ. Νέα παιδιά οι περισσότεροι, νέες οικογένειες. Μα έλεγε ένας. Βλέπω λέει, πολλά νέα παιδιά, νέους άντρες κτλ. Ναι, ναι. Μα γιατί ακριβώς γι' αυτό. Επειδή ξέρουν ότι αυτή η διαδρομή είναι επικίνδυνη διαδρομή. Δεν είναι διαδρομή εύκολη. Βέβαια. Και θέλει δυνάμεις. Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, αυτός είναι ο χώρος. Εδώ είναι αυτός μέσα. Αυτός είναι ο χώρος που είδαμε και χθες. Μέσα, ναι, 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 ναι. Είναι μέσα ο χώρος αναμονής. Τα καθίσματα δεν είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό βλέπετε και οι περισσότεροι όσοι έχουν sleeping bag κάθονται κάτω στα πλακάκια, στην ολεξία κάτω στο πάτωμα. Μάλιστα. Περιμένουν οι άνθρωποι. Ευτυχώς που ο καιρός και σήμερα είναι καλός. Εντάξει, θα δουν οι αστυνομικές και ελληνικές αρχές να κάνουν το διαχωρισμό. Μα μου έλεγε χθες φίλος από το λιμενικό ότι έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις του ανθρώπου που είναι εκεί για να μπορούν να τακτοποιούν τα πράγματα κάπως, να εξυπηρετούν τους ανθρώπους, να γίνεται ο διαχωρισμός, να ελέγχεται κάπως η κατάσταση. Όσοι και να είμαστε, λέει, είναι αδύνατο να μπορέσει να ακολουθεί μια κανονική διαδικασία. Γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Πάρα πολύ ο κόσμος και είναι και ασαφές. Τι γίνεται με όλο αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, καλά, αυτοί που έχουν τα αναγκαία έγγραφα υποτίθεται ότι μπορούν να οδεύσουν προς τα σύνορα. Αργά, πολύ αργά. Υποτίθεται, λέω το υποτίθεται, διότι όλοι γνωρίζουν και οι αρχές και οι άνθρωποι αυτοί ότι τα σύνορα είναι κλειστά. Έτσι. Οι άλλοι επίσης αναζητούνται κάθε φορά και χώροι, καθώς όσοι είναι στην Αττική έχουν γεμίσει, δεν χωράει άλλους. Λοιπόν, και αναζητούνται κάθε φορά χώροι για να μείνουν τουλάχιστον προσωρινά μέχρι να δούμε τι θα γίνει και εκεί βρισκόμαστε. Έτσι είναι. Λοιπόν, Γιώργο, θα σε ξαναβρούμε και στη συνέχεια. Πάμε εδώ.